Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, επικρατεί κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας στους επιχειρηματίες στο νησί μας, καθώς η αγορά είναι παγωμένη, με την ανησυχία να εντείνεται, με φόντο τα αυξημένα λειτουργικά κόστη και την εκτόξευση των πρώτων υλών. Γενικότερα, είναι ένα κλίμα το οποίο αφορά όλους, ότι παγώνει κατά κάποιο τρόπο η αγορά λόγω πολέμου. Είναι αποπληρωμές προηγούμενες και επόμενες, συναλλαγές δηλαδή που δεν μπορούν αυτές να γίνουν. Είναι οι μεταφορές, είναι κάποια βασικά είδη, όπως δημητριακά ξυλία, στα οποία η Ουκρανία είχαμε έτσι μια καλή συνεργασία. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πολύ θολό τοπίο. Οι μέχρι στιγμής επιπτώσεις είναι αρκετές στην αγορά και περισσότερο είναι στο θέμα της ψυχολογίας, γιατί εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας που έχουν οι επιχειρηματίες αυτή την περίοδο. Το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων έχει ανεβεί σε δυσθεώρατα ύψη. Όσο κυλούν οι μέρες, τόσο λιγοστεύουν τα αποθέματα στις κριτικές επιχειρήσεις που εισάγουν από Ουκρανία ξυλία και συντρομεταλλεύματα, με τους επιχειρηματίες να ζητούν εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να μην υπάρξουν ελλείψεις σε διάφορα υλικά. Δεν υπάρχουν αποθέματα πολλά, έτσι. Ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως είναι, κυρίως εγώ θα έλεγα ξυλία. Έτσι. Θα έλεγα αυτό είναι ένα κομμάτι, συντρομεταλλεύματα κάποια από αυτά, αλλά κυρίως το θέμα της ξυλίας, ναι, πράγματι που με έχουν ενοχλήσει και κάποιοι συνάδελφοι, υπάρχει θέμα. Ήδη καταγράφονται ελλείψεις σε γυάλινα μπουκάλια για τον κλάδο της υνοποίησης στο νησί μας. Δυστυχώς, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς ήδη στον κλάδο της υνοποίησης. Σε πρώτη φάση, να σας πω πως δύο μεγάλα εργοστάσια που προμηθεύουν γυάλινα, παράγουν και προμηθεύουν γυάλινα μπουκάλια τους υνοπαραγωγούς, έχουν πάψει να διοχετεύουν προϊόντα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται με σοβαρές ελλείψεις γυάλινων μπουκαλιών στην αγορά. Αφενός είναι αυτό και αφετέρου έχει παρατηρηθεί ήδη πως μια σημαντική αύξηση σχεδόν της τάξης του 10%, 8 με 10%, στα κόμιστρα, δηλαδή στις μεταφορές. Στις εφιαλτικές διαστάσεις των ανατιμήσεων και της διατροφικής κρίσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΟΤΕΕ. Ραγδαίες οι ανατιμήσεις. Οι ελλείψεις θα φανούνε και θα φανούνε για όλη την Ευρώπη. Θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει και διατροφική έλλειψη, γιατί αν παροχετευτούν τα καλαμπόκια και τα σιτάρια της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που είναι μια τεράστια χώρα σε αυτό το κομμάτι και τρομερός τροφοδόχος της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδας, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην όλη ισορροπία της διατροφής του ανθρώπου. Έντονη ανησυχία επικρατεί και στους επιχειρηματίες στο τομέα του τουρισμού, με τις δύο επόμενες εβδομάδες να χαρακτηρίζονται κρίσιμες, οπότε όπως εκτιμάται θα διαφανούν τα πρώτα αρνητικά σημάδια για τον κριτικό τουρισμό. Ακυρώσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα, νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ακυρώσεις. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία δεν είναι σε κακά επίπεδα, αλλά νομίζω ότι μετά τις 15 Μαρτίου, αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση περίπου 2 εβδομάδες ακόμα, τότε θα αρχίσουμε να ανησυχούμε και θα δούμε τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά όχι σήμερα. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προς το παρόν δεν έχει φανεί κάποια ιδιαίτερη κάμψη στις κρατήσεις. Ευτυχώς δεν έχουμε αρνητικές αντιδράσεις. Ανάλογα την εξέλιξή του θα μας επηρεάσει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα τα πακέτα διακοπών, όπως σημειώνει ο Γιώργος Πελεκανάκης, ο οποίος ευελπιστεί να υπάρξει παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μειωθούν οι φόροι και να αποφευθεί η αρνητική αυτή εξέλιξη. Αλλά ευελπιστούμε ότι εκεί θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορέσει ίσως με μείωση των φόρων ή και του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να μπορέσει να μειωθούν τα κόστος των καυσίμων ώστε τα πακέτα να παραμείνουν σε κανονικά επίπεδα. Αν δεν γίνει αυτή η παρέμβαση, μας είπατε. Αν δεν γίνει αυτή η παρέμβαση, φυσικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Τα πακέτα θα κρυβούν λόγω της αύξησης του κομίστου των αεροπορικών εισιτηρίων.